Κάποιος από εσάς μας είπατε ένα ιστορικό για τον ρημανοποιητή. Το ιστορικό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Το θέμα του προηγούμενου του Κυριακού στην Ελλάδα δεν ήταν αν ήταν σωστή η εγκατάσταση του ρημανοποιητή ή όχι. Άμα θέλετε να αρχίσω να αιτιολογώ ή να αιτιολογήσω, γιατί είμαι και ήμουν σύμβουλο στο τοπικό και την περασμένη δραστηρία και είμαι πάλι τώρα κλεισμένο σύμβουλο στο τοπικό συμβούλημα, δεν είναι το θέμα μας αν τι θα γίνει με τα σκουπίδια, τι θα κάνει η πολιτεία. Η πολιτεία που τους κοροϊδεύει την προηγούμενη δημοτική αρχή, εσείς τώρα μου λέγεις ότι σας κοροϊδεύει εσάς. Όχι, δεν έχω να την κοροϊδεύει. Και πώς εγώ που γυρνάει σας είπε η περιφέρεια, η πατή, ότι το Μνημονίο θα λειτουργήσει, θα έχουμε λύση για τα νέματα. Τώρα το κάνω. Τώρα, λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα να το παραθέσω, δεν θα ήθελα να την δύο σταθμού, ούτε να διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα διαφωνήσω με την κατάσταση και το δεδομένο που έχετε δώσει στο τοπικό διαμέρισμα διδήμων από ένα δευματοποιητή εν λειτουργία που παραλάβατε τότε, 1η Γενάρη, τον έχουμε κάνει αρχική φωματελή και δεν το δεχόμαστε. Αυτό το θέμα σας είναι. Σε αυτό το θέμα και το κάνατε εσείς αρχική φωματελή. Ωραία, θα σκεφτούμε ότι κάποιο λάθος εμείς και εγώ θα φτάσω στο σημείο. Ξέρω ποιο είναι δημαρχή. Είπατε προηγουμένως κάτι που θέλω να πω και είπατε ότι πρέπει να σας ανακοινήσω. Είπατε ότι πρέπει να σας ακούσω. Τώρα, άμα θέλετε πάλι να σας ακούσω, μιλήστε εσείς τότε. Ωραία, πρόεδρε, αυτά τα έχουμε ακούσει στο δημοτικό σου και συμβούλιο 100.000 φορές. Εκτεθειμένα, 10.000. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. Γιατί εμείς είμαστε διατεθειμένοι σαν αντιδημιουργητές. Την κατάσταση αυτή να μην την προχωρήσουμε άλλο. Να μην την αφήσουμε να εξελιχθεί όπως δεν ξέρω πώς σκέφτεσαι. Ή το δημοτικό συμβούλιο, ή εσείς, ή η πολιτεία. Τι προτείνετε, να πάμε στο Ζουμί. Εγώ έχω πρόταση για να αποφευθεί το χειρότερο. Του κομματερές Γρόφη, Θερμισία, η Ερμιόνη, εμείς θα επανέλθουμε στην πρωτέρα κατάσταση του δερματοποιητή, φούργη δίδυμα του καλύτεράτο, να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση και να μοιράσουμε όλο αυτό το κακό, τον καρκίνο, όπως είπατε, και καλά το είπατε, να μοιράσουμε αυτή την κατάσταση με όλο το κλίμα του ίδιου. Είναι μια πρόταση. Εγώ αυτό έχω να καταθέσω και θα αγωνιστούμε από ό,τι έχουμε αποφασίσει με τον συνάδελφο του Δημοκράτη Συνεργατή. Δεν είναι κακό να γνωρίζει κανείς το λάθος του και να διαφανέσει την πρωτεύουσα κατάσταση. Εγώ και εγώ δεν έχω. Προχωράμε και σε αυτό. Κάποιος άλλος ενδιαφέρει. Συνεργατά. Δεν είναι ερώτηση, είναι λίγο μίληση, δεν ξέρω. Πρόταση, σκέψη, ό,τι θέλετε. Καταρχήν, εάν θα πρέπει να κινηθούμε νομικά εναντίον αυτών που έφεραν ένα δαιμοτοποιητή που σαφώς δεν έχει κανέναν αποδέκτη κανένα δαίμο. Ποιοι έχουν βάλει υπογραφές, ποιοι έχουν αποφασίσει, ποιοι το έχουν προτείνει, γιατί για να προτείνεις κάτι σημαίνει ότι έχεις μια ιδέα που θα γίνει αυτό το πράγμα. Εάν υπάρχει περίπτωση να κινηθούμε λοιπόν νομικά, έχει ο Δήμος έναν δικηγόρο να κινηθούμε νομικά αυτών των ανθρώπων που μας έφτασαν σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Και το νομικά δεν είναι να τους βάλουμε στη φυλακή, δεν είναι ενδιαφέρομαστε να τους βάλουμε στη φυλακή. Θα πληρώσουν το κόστος του να πάνε τα δέματα στην Πονολουλού, όχι στη Γερμανία. Θα βάλουν το χέρι στην τσέπη τους, θα τους έχουν βάλει μια υπογραφή, θα αναλάβουν και την ευθύνη των πραξών. Όποιος είναι αυτός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όποιος και να είναι αυτός. Έχουμε μια δικαιοσύνη που φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσει εάν κινηθούμε νομικά. Έως όπου βγει μια απόφαση και λυθεί το θέμα, θα πρέπει να λειτουργήσει το θέμα ανακύκλωση. Δεν έχουμε άλλη λύση. Έχουμε σκουπίδια. Παράγουμε διαρκώς σκουπίδια. Και εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Είμαστε έναν πολιτισμό σκουπιδιών. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το θέμα με τα σκουπίδια μας λοιπόν. Αυτό. Να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια μας. Πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση μαζικά όλοι, να βγούμε 10 άνθρωποι από κάθε χωριό και να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους που δεν είναι τόσο κοντά στο θέμα. Δεν είναι μαγικό, δεν γίνεται μαγικά. Έχει γίνει κοντά σε όλο τον κόσμο, γίνεται. Συμπλέκονται σαν ανεπτυγμένες εντός εισαγωγικών χώρες. Δεν είναι δύσκολο να κάνουμε ανακύκλωση και ήδη έχει ξεκινήσει όπως έχει ξεκινήσει. Να το βοηθήσουμε να πάει λίγο παρακάτω το θέμα, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δηλαδή, παράγουμε σκουπίδια. Κάτι πρέπει να τα κάνουμε αυτά τα σκουπίδια. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε σε μια σκουπίδα τα πάντα. Εάν βρούμε κάποιο τρόπο να κάνουμε ομάδες, να πάμε στις γιαγιάδες, που η γιαγιά δεν ξέρει πώς να κάνει ανακύκλωση, να πάμε να τις εξηγήσουμε πώς να κάνει ανακύκλωση. Όχι θεωρητικά ότι πρέπει.
πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση. Πώς γίνεται η ανακύκλωση, παιδιά? Λειτουργεί. Θέλει βοήθεια. Η γιαγιά που είναι και ο παππούς σε ένα σπίτι και δεν ξέρει πώς το κάνει. Πρέπει να πάμε εμείς να της δείξουμε πώς να το κάνει. Εμείς σε παρέμβαση είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε. Και μιλάω σαν παρέμβαση πολιτών με τον Ιωνέδα που τέλος πάντων δεν έχει κάνει πολλά για το μεταφράσει και έχει πει πάρα πολλά. Αυτό τελείωσε. Ένα. Νομικά να τραφούμε κάτι. Δεύτερον. Δεύτερον, ανακύκλωση. Ανακύκλωση. Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά το νομικό είναι το βασικότερο. Όσοι έχουν τις υπογραφές, να αναλάβουν το νομικό τους. Το πρόβλημα έχει αναλάβει όλες τις δίκες της περιοχής. Λοιπόν, και εγώ δηλαδή εμένα λοιπόν το στεριά μου είναι ότι επειδή βλέπω ότι όλοι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, ναι, την προηγούμενη για να αλλάξουν. Μπορεί να αλλάξουν το ποιητή σου. Δεν θα κάτσουν τώρα κάποιοι μελλοί. Βλέπω ότι και εγώ είμαστε. Αλλά μην πάμε ανάποδα. Μπορούμε μέχρι να μα δώσουν τη λύση να γίνει επιπλεσμό στου ποιητέ να μην τα έχουμε μόνο εμεί εδώ πέρα. Τουλάχιστον να αποσυμμετεί λίγο το εκεί. Εννοείται τα θέματα. Γενικά. Θα πρέπει να σταματήσουμε παρά που λοιπόν, να τελειώσει ο Μάρκος την πρόταση του. Και εξηγώ για να είμαστε σταθεί και καταλαβαίνουμε όλοι τα ίδια πράγματα. Εσύ λες πάνω, μία φυσική λύση να φύγουν κάποιες μπάλες να πάνε κάπου. Σκουπίδια. Οι μπάλες είναι εδώ να μεταφραστούν. Είναι η ίδια πρόταση. Εγώ δεν ξέρω τι θα πω, μην σε καταλάβω. Για να καθημερινά. Η πρόταση δική μου είναι από εδώ και στο εξή να γίνεται επιμελισμό των σκουπιδιών. Να μην έχουν το λέω. Να πάνε τα σκουπιδιά στο μεταλλείο να αποσυντονιστεί την περιοχή. Να γίνονται παράγοντε και να γίνονται κάποιοι παράγοντε. Να πάνε τα σκουπιδιά. Να πάνε τα σκουπιδιά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το βράδυ. Θα γίνει και ο κάβρα το ματοπλήτης, θα προλαβαίνει. Και να δούμε τι πάρει αυτό. Μέχρι σ' όλου βρεθεί η λύση τα σκουπίδια, ας κατάλληλα στα σκουπίδια στον αντίπτυο. Γιατί όλα τα σκουπίδια της επαρχίας, του Δήμου, του Ιωνίδας και μελλοντικά και του Δήμου Επιδαυρίας, θα βρεθεί στο Σαββαλίδιο. Το ίδιο λέω, αλλά δεν είναι πολύ τι εναλλακτική δυνατότητα. Δεν πειράζει. Τι εναλλακτική δυνατότητα υπάρχει τώρα, γιατί εμείς τώρα λέμε κάποιες ιδέες. Εγώ μπορώ να πω 10 ιδέες. Διώχνουμε το δωματοπαιδείο, όπως λέτε. Σκουπίδια και αρχίζουμε να παράγουμε. Ποια είναι η επόμενη δυνατότητα που έχει σαν δήμαρχος στη διαχείριση? Τι αλλάζει, αν φύγει ο δωματίο ποιητής, αν είναι δέματα ή αν είναι μαζεμένο όπως είναι απ' έξω τώρα. Να τα κάψεις δεν μπορείς, θα πας μέσα. Η εναλλακτική λύση. Η οποία να είναι νόμιμη, γιατί αλλιώς αντί για την περιφέρεια θα πάτε εσείς μέσα. Τώρα πιθανόν να πάει ο Τατούλης, γιατί αν πεις ότι κάνεις κάτι διαφορετικό του βουλευτικού σχεδιασμού, αναλαμβάνεις την ευθύνη σαν δήμαρχος. Χθες αυτό είναι τα δεσκούρια που πετάει πώς. Τα καίγαμε. Αυτό πια έχουμε. Άρα μπορούμε να τα κάψουμε. Πολύ σωστά είπατε και εγώ το αντιλαμβάνω. Σας απασχολεί, σας απασχολούσε, σας απασχολεί. Σας και εγώ, είσαι σαν γιατρός, όντως και εγώ. Θέλετε την υγεία να το δάμε. Στο Δημαρχείο, και να κάνει συσχέσεις παρουσιακές όμως. Έτσι καταλαβαίνω. Βέβαια, εδώ που αναλώσατε πολύ χρόνο για το δημοτοπίδιο. Πες ότι δεν υπήρχε ένα δημοτοπίδιο. Αν δεν έχω μαζερέτα και τέτοια άλλα, τι θα κάνει, δεν θα με πρόβλημα. Είναι λύση να κουμπίσει το σκουπίδι.
Και αυτό που λέει ο κύριος Παλιός έχει ένα δίκιο από την πλευρά. Δεν μπορεί το άλλο και πολλά να τα διαχειρίζονται λοιπόν με το παλιό σύστημα τα σκουπίδια και εμείς να έχουμε το πρόβλημα. Κύριε Μαρή, ο δευματοποιητής αύριο πρωί πέσω του θέλει. Εγώ δεν έχω να καταλάβω ότι αυτή είναι η ακακού. Δεν έχω να καταλάβω. Το θέμα που λέγεται σκουπίδια γίνεται. Είναι, πιστεύω, πως όχι, γιατί θα το καταλήσει. Θα το είχα μιλήσει. Από λίγο μια άποψη, την πρώτη σύμφωνη. Έχετε τόσο καιρό που ασχολείστε από ό,τι έχετε κάνει προτάσεις μας στον Δήμο να πείτε. Δεν μας κάνει περιφέρεια, δεν μας κάνει παραπέρα, δεν μας κάνει παραδόθα, γιατί μόνο το ταξίδι να πούμε για Γερμανία, εντάξει τώρα το κράτος. Κάποτε μας έλεγε και εμάς που ήταν η τρίβια για την Μούργα, αλλά τώρα και κάθε παραδόσα στείλει την Μούργα. Να μην λέμε τέτοια. Έχετε σκεφτεί ασκήσεις, όπως ένα μήνυμα που θα σου πάψει, ξέρω εγώ, λέω μια κουβέντα. Και πας πέντως. Και εγώ καταλήγω στο τέλος ότι αυτό βέβαια είναι σημαντικό. Το ότι όταν δεν μπορούμε να μας κάνουν κάτι, εμείς τι κάνουμε. Είναι σωστό να μην συσσωρεύονται σε ένα σημείο, γιατί η συσσώρευση όταν έχει το πρόβλημα και όποιος είναι κοντά παθαίνει. Το παράδειγμα πιστεύω ότι έχουν πάθει. Το ξέρετε και εσείς καλά, από τις εσπίζονται τις εργασίες κτλ. Λοιπόν, αυτό που είπα εγώ είναι άλλο στον τρόπο το πολύ αυτό από την καθένα στο σπίτι του, γιατί όταν το σκορπάς το πρόβλημα μειώνεται. Μειώνεται το πρόβλημα. Τώρα, αν είναι νόμο να ψάξει μια πατρίδα, δεν είναι νόμο, ούτε και νόμο είναι, θα σταματήσει ανθρώπου. Είδα μα εσύ τόσο καιρό, έτσι σκεφτεί κάτι. Έχετε μια πρόταση εδώ πέρα που έχετε δώσει. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Άλλο. Είχαμε πει προεκλογικά ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τι προσδοκίσει. Κάπω θα πρέπει να διευθυνθεί κάπω για να μπορούσαμε να βρούμε το θέμα. Γιατί δεν το έχουμε προσδοκίσει τώρα. Και λίγο την αλλαγή μας θα δημιουργήσουμε λίγο παραπάνω, δεν το πιέζω στάση. Ναι. Άλλο. Κύριε Δημάτη. Αν θυμάμαι καλά προεκλογικά, έχετε και εσείς κάποια ευθύνη γι' αυτό. Διότι λέγατε, σας άκουσα να λέτε ότι θα σου πει και θα πάτε στα γιώσια. Από πού θα πηγαίνετε στα γιώσια. Το 2006. Όχι το 2006. Τώρα, σε τούτο το τελευταίο εγώ. Το 2006. Είχα μιλήσει και είχα στο προεκλογικό μου κοινάδιο άμεση μεταφορά στο σύμβολο. Όπως έκανε ο Δήμος Μυκηναίων και ο Δήμος Άρδους για την κομματερή των Λεωσίων. Όμως. Ακριβώς λέγατε ότι ο δευματοποιητής είναι ένα λάθος και εγώ θα κοιτάξω τα σκουπίδια να βρω τρόπο να στείλω στα γύρω. Και μεταφορά. Θα σας αυτοματίσω και αυτά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να δούμε μια λύση. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας εδώ να τραβάμε τα σκουπίδια στον κόσμο. Διότι το χωριό αυτό δεν το έχουμε μονίμως κάτω από τα άλλα. Όλοι εδώ είναι οι Βλάκες και οι Άλλες. Ναι, υπάρχει μια ανάθεση που τα πολύ πατά δίδυμα. Παλιά επίσης, ακριβώς για τον λόγο του δευματοποιητή, αν θέλετε το ειδικό. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι ξανά κάνω ένα τύπο συζήτηση. Πάει. Δεν λέω. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή και κανένα Δήμος στην Ελλάδα δεν έχει νομικά την δυνατότητα να διαχειριστεί τα σκουπίδια μόνος του ή να σχεδιάσει το πώς θα διαχειριστεί τα σκουπίδια. Διότι την ευθύνη την έχει η περιφέρεια. Τι ζητάω εγώ τόσο καιρό τον Τατούλη. Αφού δεν μπορείτε εσείς, δώστε μας, μεταδοθέστε την αρμοδιότητα της δική σας σε εμάς. Αφήστε μας έξω από τον περιφερειακό σχεδιασμό της Ελλάδας. Και θα το λύσουμε εμείς το πρόβλημα. Πώς θα το λύσουμε. Και φτάνω στο διατάφτη και στην πρότασή μας. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και την ανακύκλωση. Και το αν πάει καλά η όχι ανακύκλωση είναι ένα ζήτημα, δεν μπορεί απότομα να γίνουν ορισμένα πράγματα. Για μας πάει πάρα πολύ καλά με τα μέσα που διαθέτουμε και θα σας πω το εξής. Λέμε ανακύκλωση, ανακύκλωση είναι μια μαγική λέξη. Γιατί εμείς προχωρήσαμε, ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, γιατί κάναμε ελκυστική
σε αυτούς που παίρνουν τα δακτυλώσιμα. Πώς την κάναμε ελκυστική? Στα πράσινα σημεία διαχωρίζουμε τρία πράγματα. Χώρια καρτί, χώρια πλαστικό, χώρια γυαλί. Δεν τα βάζουν όλα μαζί. Όχι, εγώ γιατί τότε δεν θα παίρνουν. Ενώ τώρα σε παρακαλάμε. Και πώς λέγεται στην Ελευσίνο, ο κύκλος. Τα φέρνουμε εμείς. Και έχουν αρχίσει και έρχονται κι άλλοι τώρα. Και μας παρακαλάμε να τους δώσουμε τα δακτυλώσιμα. Γιατί θα βρίσκουν πολύ καθαρά. Αυτό όμως έχει ένα κόστος, και οικονομικό κόστος, και ο κόστος έχει. Ένα μπορεί να το φόρο, ας πούμε, θα φέρναγε από το κρανίδι μία φορά την ημέρα να παίξει τα σκουπίδια όλα μαζί. Με την ανακύκλωση χρειάζεται να περάσει αυτό που περνάει καθημέρα. Ένα άλλο μέρα παραμέρα για να μαζέψει το χαρτί, και ένα άλλο μέρα παραμέρα για να μαζέψει το πλαστικό, και ένα κάθε 15 για να μαζέψει το γυαλί. Δεν θα συγχωρείς, είναι ο κόστος. Έχετε βάλει τέσσερα που ακούω εδώ λίγο. Αυτό είναι όντως ασύγχρονο. Γιατί, εάν ένα μας κάνει το γύρο της επαρχίας για να μαζέψει μόνο γυαλί, μόνο γυαλί, πόσο όμορφο θα μας έτσι πολλά μας, ότι ξέρουμε οι σκουπιδιάρες δεν έχουν μεγαλό. Σωστά. Έχουν 50 κυβικά, ας πούμε, η σκουπιδιά. 15 κυβικά και 25 κυβικά. Έχουν φτιάξει πολύ μεγάλο. Μήπως έχουν από το εξής. Αφήστε μας πέρα. Για τα πολύ καθαρά τα υπατική διαδικασία. Για να πω το εξής. Αν δεν σας εντάξει. Από εκεί ξεκίνησα με το κύκλο. Έχετε τα πολύ δεν θα μπορούσα να κάνει την ίδια κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το θέμα, θα το δούμε λίγο στα αστυνομικά. Και όχι απλά με στα λόγια, αλλά στην πράξη. Κάναμε κύκλος. Και την παλεύουμε συνεχώς αυξάνουμε την ποσότητα. Θέλω, δεν λέω ότι είναι ασύμφωνο, είναι πολύ συμφερότερο το δερματοποιητή που σύμφωνα εδώ με τον κύριο Μίτσο που ήταν στο Φόρτα πρέπει να γερώνει. 600. Ήταν τέλος, πίσω δεν υπάρχει το δημιουργείο τώρα και πράγματα. Μα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τη συμβουλέντα, θα πρέπει να σου πω την πρόταση. Η πρόταση μου λοιπόν είναι ανακύκλωση ένα. Δεύτερο, κομποστοποίηση. Αυτό που είπατε, γιατί αφαιρείς τα οργανικά. Κομποστοποίηση τι είναι, μοιράζεις κάτω στους κήπους, δεν τα φέρνεις εδώ τα σπίτια, μοιράζεις στους κήπους, τις αυλές, περιοχή μας προσέρευε. Στο κρανίδι, στο πρωτοχέλιο που είναι, δεν τα μεταφέρεις εδώ τα σκουπίδια αυτά. Αν αφαιρέσεις λοιπόν τα ανακυκλώσιμα, τα οργανικά και τα κλαδιά, που είναι άλλη ιστορία, αυτό το υπόλοιπο που μένει επιτρέπεται να φάβεται. Επιτρέπεται η ταφή. Το 20%. Ναι. Επιτρέπεται. Αλλά δεν θα κάνει μόνο 20%. Η ανακύκλωση δεν φτάνει στο 80%, ποτέ θα φτάσει βία στο 90%. Από εκεί πέρα το υπόλοιπο είναι. Τώρα που είμαστε. Αν μιλάτε για 100 τόνους μέσα στις 15.000 τόνους περίπου που είναι νοητοπλοκία, πόσο ακόμα. Η πρότασή μας λοιπόν συνολικά είναι αυτή που σας είπα, αλλά σκοντάφτηκα και μάλιστα κάναμε μια πρόταση στην περιφέρεια να αξιοποιήσουμε πάση περιπτώσει αυτό το δερματοποιητή όπως υπάρχει σαν κέντρο διαλογής, να κάνουμε δηλαδή ΔΑΕ, ώστε ο δερματοποιητής να πιάνει τα χαρτιά, να τα κάνει και το πλαστικό, να τα κάνει μικρότερο όγκο αφού είναι ο δερματοποιητής. Υπάρχει μία λησαλέα αντίθεση. Διότι κάποιοι κύριοι που έχουν αναλάβει και έχουν πάρει τη διαχείριση των απορριμμάτων δεν ευνοούν αυτές τις λύσεις. Θέλω εργοστάσια κάποιες. Ας κάνουν εργοστάσια κάποιες. Ας κάνουν κάποιο. Τρεις εταιρείες στην Ελλάδα έχουν πάρει άδεια για να φτιάξουν εργοστάσια κάποιοι. Είναι ο Μπόμπολας, είναι
του Ολυμπιακού αυτός ο Κόκαλης και είναι και ένας καινούριος στην αγορά αυτή, πολύ Τρονόπουλος. Κάποια σχέση έχει με τον Δήμαρχο Πειραιά, κάτι αγρός, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι προτείνω εγώ, ακούστηκαν κάποια πράγματα, να ανοίξουμε τις παλιές κομματέρες. Είναι μια αλήθεια να ανοίξουμε τις παλιές κομματέρες. Άκουσα τη μεταφορά να κάνουμε τα δέματα και θα πάμε και το πόσο να είναι πολύ μεγάλο. Το πόσο. Αν πας τα δέματα αυτά στο κρανίδι, αν τα πας από εδώ, αν τα πας από εκεί, ήταν πολύ μεγάλο να συμφωνώ το πόσο. Επειδή το θέμα δεν βλάπτει τα δίδυμα, κυρίως, αλλά δεν αφορά η διαχείριση μόνο τα δίδυμα, αλλά αφορά ολόκληρο το δίδυμα. Η πρότασή μου είναι και θα την έχω δηλαδή ανακοινώσει συνεργάτες μου στο μήνα Νοέμβριο, γιατί θέλει καλή προετοιμασία, θα γίνουν δύο μεγάλες συναντήσεις ημερίδες. Η μία θα είναι για τα σκουπίδια και η άλλη για το νερό. Οι οποίες θα εξελιχθούν σε λαϊκές συνελεύσεις. Τελώς πέρα από τους ειδικούς και τους αυτούς που θα μιλήσω, θα πάρουμε αποφάσεις εκεί σαν λαϊκή συνέλευση. Διότι μας αφορά όλους το θέμα αυτό. Εγώ θα θέσω την πρόταση που είπα, να πιεστεί η περιφέρεια να μας επιτρέψει τη διαχείριση και να αφήσει τους σχεδιασμούς που δεν υλοποιούνται ποτέ. Έχουν χρόνια, θα κάνουμε. Εμείς δείξαμε, ξεκινήσαμε την ανακύκλωση. Για τα σύμμυκα τι πρόταση έχει. Τα σύμμυκτα είναι οργανικά πρωτεύουσα. Ναι, τα οργανικά είναι πρόταση. Εκομοστοποίηση. Δηλαδή δεν θα έχουμε τίποτα να διώξουμε. Ρωτάω τώρα την κυρία. Δεν θα έχουμε τίποτα να διώξουμε. Κάνουμε ένα κύκλο. Πλαστικό. Καρτί. Οργανικά. Και θα κάνουμε εκομοστοποίηση. Ποια είναι τα οργανικά. Τα οργανικά κάνει εκομοστοποίηση. Ναι. Τα οργανικά είναι από φάγια, είναι από τα τσάντα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και τέτοια πράγματα. Έτσι. Και η διαχείριση των, μάλιστα τώρα ετοιμάζουμε μία σύμφωνη γιατί επετράπησαν ξανά οι εργολάβοι για την περισυλλογή των απορριμμάτων. Ξέρετε, είχαν σταματήσει. Επετράπησαν ξανά που είδαν το λάθος τους και στη σύμβαση που ετοιμάζουμε είναι ο εργολάβος να διαθέτει, να κλαδοτεμαχηθεί, γιατί αυτά θα κάνουν λίπασμα στο τέλος. Δεν είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Σε συγκέντρωση στα κλαδιά και κυρίως εκεί που τα παράγουν, γιατί εμείς οι αγρότες, γιατί και εγώ αγρότης είμαι και ελιές έχω, ξέρουμε πότε κλαδεύουμε. Έτσι. Δεν κλαδεύουμε το καλοκαίρι για έναν όμορφο σχήμα, κλαδεύουμε εκεί που πρέπει. Και ξέρουμε πώς θα καίμε αυτά και πότε θα καίμε. Η μεγάλη παραγωγή κλαδιών είναι από τα καλοπιστικά, από τις βίλες που έρχονται. Είναι μπορούσαν όλα αυτά τα σουπίρια που πρέπει να αποκτήσουν να πετούνται σε παλιά ανατομία, τα μάλια καταλεγμένα και τα μορφά επίση να δέχονται σε λίπασμα και τα αντιπρόσωπα και δεν έχουν καθόλου. Και αυτό είναι προτιμημένο σε ένα συγκεκριμένο ανατομείο που εγώ το ξέρω πολύ καλά. Δεν είναι χρόνο. Δεν είναι νόμιμο αυτό. Δεν είναι νόμιμο αυτό. Με τι άλλο ερώτηση. Εξετάζουμε και έχουμε ξεκινήσει. Πού είναι η παραγωγή, δεν βάζουμε πάνω. Τι επηρεάζει αυτό το βράδυ, ένα παραγωγή. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότηση του λαδοποιού τη κοιλάδα. Για να είναι παράγωγο, να πρέπει κάτι να κάνει. Όχι, για να βάλει, για να αποθέσει κάπου κάτι. Πρέπει να είσαι στον τρόπο. Να διεκδικήσουμε την ώρα που έχουμε. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τη δικαιοσύνη, για το πρόβλημα της Ελλάδας, δεν είναι το οικονομικό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι της διοίκησης, από εκεί που ήρθα, ο εγκέφαλος, επαντεκεφαλικό και λειτουργεί χωρίς εγκέφαλο το σύστημα. Γι' αυτό έγινε και η οικονομία. Δεν ακούσατε τον Υπουργό Δικαιοσύνης σήμερα τι είπε. Δεν λειτουργεί δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ξεκινήσουμε γι' αυτό, σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε τελειώσει. Δεν θα έχει τελειώσει η διαδικασία. Να πάμε σπίτι. Να πάμε, να το κάνουμε. Νομίζω, αν θέσετε σαν δήμαρχος θέμα δημόσιας υγείας και πάρει στον εισαγγελέα αύριο, δεν είναι 10 χρόνια. Έχουμε στείλει στον εισαγγελέα. Όλα αυτά είναι κοινοποιημένα και στον εισαγγελέα. Ούτε από εκεί υπάρχει.
βάλει προηγουμένω ότι το μέσα στο μήνα πρέπει να συγκινήσετε με εφημερίδε και λαϊκέ συνελεύσει για το θέμα των απορριμμάτων και το θέμα του νερού. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι μια, στα δίδυμα είναι μια λαϊκή συνέλευση. Εμεί από εδώ φεύγοντα θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Με τα δικά μας. Εγώ συγγνώμη δηλαδή. Με το θέμα του Σταυρού του Δήμου. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν είναι τίποτα καινούργιο από αυτό που λέμε εμείς. Να φύγουν τα δέματα και δέματα μη εκεί. Δεν είναι τίποτα καινούργιο. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν είπαμε τίποτα. Ωραία, ο πρόεδρος. Σας πει ο πρόεδρος. Να έχουμε το επόμενο καλοκαίρι και αυτά να αναπούμε εκεί. Δύο χρόνια ζωής μας είχατε το διέτη. Είχαμε πει ότι φτάσαμε τα δύο χρόνια. Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Να συνεχίσουμε να κάνουμε το σοφίδι εδώ. Εσύ τι προβλήματα. Δεν ξέρω κάτι. Μια λύση δεν ξέρω να ξαμάρει. Να πάμε να το πω και πρέπει να μοιράσουμε το βάρο. Ρυθμός. Και να αυτό που λέω εσείς. Να γίνει σαν πριν να απευθεί η λύση. Πρέπει να απευθεί η λύση. Αυτή όταν η μαθηκά ήταν αυτοψία ήταν κλειστή χωματερή. Και τώρα την κρίνουν ως ανοιχτή χωματερή. Καλά. Με την ίδια λογική θα δείξει και τα υπόλοιπα. Και οι υπόλοιπες χωματερές. Είστε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, βεβαίως. Στην επόμενη συνεδρίαση θα δούμε την πρόταση αυτή. Να σας πω κάτι, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που ήρθε η πρόταση του αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου είπαμε ότι μέχρι 15 του μηνός θα γινόταν 15 Νοεμβρίου θα γινόταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο στα δίδυμα και μάλιστα είπε ο κ. Λάμπα να μπήκε το θέμα των σφαγείων. Μεθαύριο που 15 το Σάββατο ήταν 15 το μηνός. 15 Οκτώβρη, ναι, συγγνώμη, 15 Οκτώβρη. Έγινε σκοπό να γίνει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο στα δίδυμα. Βεβαίως. Να γίνει αυτό το Συμβούλιο στα δίδυμα και να θέσουμε το θέμα αυτό να ανοίξουμε το κομμάτι. Κανένα πρόβλημα. Αυτό θα κάνει το Δημοτικό. Εδώ δεν χρειάζεται να πείτε. Εδώ θα κάνει το Συμβούλιο για να ανοίξουμε αυτό. Να είναι σίγουροι γι' αυτό. Γιατί αν έχουμε 15 δεν υπάρχει κάποια απόφαση για να μην. Αν περιμένουμε Νοέμβρη να κάνουμε πάλι σε ακαδημαϊκή συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο. Πάλι ακαδημαϊκά συζητάμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έγινε μια πρόταση συγκεκριμένη από τον Δήμαρχο. Ότι για μας στόχος είναι να φύγει ο δεματοποιητής και τα δέματα. Σε αυτό τι έχετε να φύγει. Ο δεματοποιητής και τα δέματα. Να κλείσει αυτή η χωματερή που υπάρχει τώρα με το δεματοποιητή με το πρόσωπο αυτό, να δεν είναι μόνο στο παιδί το παιδί. Και οι άλλοι να πάρουν. Εγώ Δήμαρχε προηγουμένως, διαβάστε μία μετάνοια της Πάρας. Δήμαρχε προηγουμένως, διαβάστε μία επιστολή από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Εσείς σαν Δήμος που έχετε περάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτή τη ερώτηση θα κάνουμε. Διαβάστε μία επιστολή, σας γράψω. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που λέει ότι αυτή η περιφέρεια μου θα λειτουργεί τώρα πάνω στα περιφέρεια, σαν θεσμός της περιφέρειας. Εσείς το στείλετε να το περάσετε στα... ή εμείς ας πούμε όλοι μας πήγαμε στον Περιφερειάρχη και δεν το έχουμε περάσει ούτε καν στο θέμα. Θα κάνω μια ερώτηση. Άρα η κοινωνική μας είναι διαπροσταγή.